και βέβαια όλοι ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αρμοδιότερος βέβαια να μας μιλήσει για τη νέα σχολική χρονιά, ο Υπουργός της Παιδείας, ο Κώστας Τσοκαδής. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, θα θέλαμε έτσι μια εκτίμηση, είστε ο πλέον αρμόδιος να μας πείτε πώς περιμένουμε τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε φτάσει στο παραπέντε, τα κουδούνια θα χτυπήσουν σε λίγο. Εμείς όλοι περιμένουμε να είναι καλή. Εσείς που είστε και αρμοδιότερος και είστε μες στα πράγματα και ξέρετε την εικόνα, φαντάζομαι θα έχετε μια πλήρη εικόνα καλύτερη από εμάς. Όλη αυτή την περίοδο, κύριε Δημητρόπουλε, έχουμε προετοιμαστεί πάρα πολύ συστηματικά. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι ξεκινάμε καλά. Έχουν φέτος εφαρμοστεί και οι πρόνοιες της νομοθεσίας που πέρασε πρόσφατα, ναι, για την πιο έγκαιρη στελέχωση των σχολείων μας. Και ενώ σε προηγούμενα χρόνια τέτοια περίοδο υπήρχε μια μεγάλη κινητικότητα, υπήρχαν ακόμη εκκρεμότητες με διορισμούς, με μεταθέσεις, με μετακινήσεις, φέτος σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 99% τα σχολεία είναι πλήρως στελεχωμένα και δεν υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες. Και αυτό, όπως επαναλαμβάνω, είναι διότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά μια νέα νομοθεσία. Από εκεί και πέρα υπάρχει συνεχισμένη προετοιμασία σε σχέση με το υλικό και πρέπει να πούμε ότι το υλικό έχει φτάσει στα σχολεία. Είμαστε σε επαφή και με την αποθήκη και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Μέχρι πριν μερικές μέρες το υλικό είχε ξεπεράσει το 95% των σχολείων. Μιλάτε για τα βιβλία, έτσι, για τα βιβλία μιλάμε, μάλιστα. Τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό γενικότερα. Μάλιστα. Και τώρα, αυτό που λέτε με τη στελέχωση, πρέπει να σας πω ότι από το στούντιο εδώ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΟ, ο κύριος Φυλαχτού, είπε ότι, και επιβεβαιώνει αυτό που λέτε, ότι για πρώτη φορά όλοι οι δάσκαλοι όσον αφορά τις τοποθετήσεις είναι στη θέση τους. Τώρα, τα πράγματα βέβαια και είναι λογικό αυτό, είναι λίγο πιο δύσκολα στη μέση εκπαίδευση λόγω των πολλών ειδικοτήτων. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί, αλλά φαντάζομαι πως έχετε μεριμνήσει γι' αυτό. Εντάξει, εκεί πρέπει να σας πω ότι έχουμε και εκεί ολοκληρώσει τη στελέχωση. Ναι. Και χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω ότι οι εκκρεμότητες που υπάρχουν είναι σε 4-5 περιπτώσεις από τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Έχουμε 4-5 περιπτώσεις πρόωρων αυθυπηρετήσεων που προέκυψαν τις τελευταίες μέρες, στους οποίους πρέπει να αναπληρώσουμε. Ναι. Είναι και επίσης μερικοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι τους προσφέρθηκε ο διορισμός, αλλά τελικά δεν θα παρουσιαστούν την πρώτη μέρα στο σχολείο. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτές τις πολύ πολύ μικρές περιπτώσεις που είναι εξαιρέσεις, γίνονται άμεσα εγκρίσεις για την αντικατάστασή τους και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι και αυτές θα κλείσουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, επειδή ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με το κομμάτι παιδεία, τι αλλάζει φέτος στο σχολείο, το Κυπριακό σχολείο? Μπορώ να πούμε ότι κάτι αλλάζει, ότι έχουμε βάλει τον πύχη πιο ψηλά, ότι πάμε σε νέα πράγματα? Φέτος, κύριε Δημητρόπουλε, η ιδιαιτερότητα της χρονιάς είναι διπλή. Από τη μια εφαρμόζουμε σε όλη τους την έκταση τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάσαμε και αρχίσαμε σε πιο επιλογική φάση να εφαρμόζουμε τις προηγούμενες χρονιές. Άρα εφαρμόζουμε τα νέα αναλυτικά προγράμματα, εφαρμόζουμε το νέο Λύκειο που φέτος καλύπτει και τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Εφαρμόζουμε για πρώτη φορά το νέο σύστημα διορισμών. Εφαρμόζουμε το νέο σύστημα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Είναι πολιτικές τις οποίες λοιπόν είχαμε σχεδιάσει και φέτος ξεδιπλώνονται και θα βρεθούν σε πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή. Και από εκεί και πέρα προχωρούμε σε μια σειρά από νέες καινοτομίες, οι οποίες αφορούν ειδικότερα τη σχολική χρονιά 17-18. Μάλιστα. Υπάρχουν καινοτομίες οι οποίες αφορούν τις ίδιες τις σχολικές μονάδες. Για παράδειγμα, φέτος τα σχολεία μας, ναι, δεν θα παίρνουν κατεύθυνση από το Υπουργείο για τον καθορισμό των στόχων της χρονιάς. Ναι. Τα ίδια με καθοδήγηση, αν θέλετε, από το Υπουργείο, θα καθορίζουν τους δικούς τους στόχους για την σχολική χρονιά, οι οποίοι θα είναι συνυφασμένοι με τις ιδιαιτερότητες και με τις ανάγκες της κάθε σχολικής ομάδας. Θα πηγαίνουμε δηλαδή σε μια πιο αυτόνομη κατάσταση.
Ξέρετε, γιατί σας ρώτησα, γιατί με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην υγεία μας έχουν χαμηλά, όσον αφορά την παιδεία μας, μας κατατάσσουν στην 8η θέση, που είναι πάρα πολύ τιμητική. Αυτό για μας, πιστεύω για εσάς περισσότερο, βάζει τον πήχη πιο ψηλά αυτόματα. Κοιτάξτε, το θέμα είναι και τους πόρους που είναι πολλοί, που διοχετεύουμε και επενδύουμε στην παιδεία, να τους αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα, έτσι για να ενημερώσουμε για τους τηλεθεατές σας, να πούμε ότι θα εφαρμοστούν πλήρως στη μέση εκπαίδευση κανονισμοί λειτουργίας των σχολείων που πέρασαν την προηγούμενη χρονιά. Θα προχωρήσουμε στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων σε όλες τις σχολικές μας μονάδες που μπορούν να δεχτούν τέτοιες υποδομές. Και αυτό είναι, θεωρώ, ιδιαίτερα σημαντικό και για περιβαλλοντικούς όρους και για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργεια και για σκοπούς εξοικονόμησης πόρων που μπορεί να αξιοποιηθούν για τα ίδια τα σχολεία μας. Μάλιστα. Θα προχωρήσουμε σε μια άλλη καινοτομία που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των σχολείων. Θα εγκαταστήσουμε ψύχτες και φίλτρα νερού για να έχουν συνεχώς άφθονο, πόσιμο και δροσερό νερό οι μαθητές μας. Όσον αφορά, κύριε Υπουργέ, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε? Γίνονται έργα, θα ολοκληρωθούν, είμαστε έτοιμοι, θα κάνουμε και άλλα πράγματα? Ολοκληρώνονται αυτή την περίοδο μια σειρά από έργα. Έτρεχαν την τελευταία περίοδο γύρω στα 104 έργα υποδομής. Από αυτά τα έργα τα περισσότερα ολοκληρώνονται, 37 θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε λειτουργία. Πρόκειται κυρίως για τα μεγαλύτερα έργα που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε 2 μήνες. Να θυμίσω για παράδειγμα το έργο του Παγκυπρίου Γυμνασίου ή το έργο των Λανιτίων Σχολείων. Μιλάμε για έργα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία χρειάζονται περισσότερο και από 1 χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα έργα απομονώνονται, τα σχολεία λειτουργούν όσο γίνεται πιο απρόσκοπτα και ο στόχος είναι στο τέλος αυτής της περίοδου ανέγερσης των κτηρίων να έχουμε πολύ πιο σύγχρονες υποδομές. Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι γενικότερα. Πώς αξιολογείτε εσείς σήμερα, με βάση τα δεδομένα, την κυπριακή εκπαίδευση, την κυπριακή παιδεία, και πόσο κοντά είμαστε στο να έχουμε ένα αύριο, ένα μελλοντικό σχολείο που να εξυπηρετεί το μαθητή, την κοινωνία και να είναι αυτό που λέμε το ιδανικό σχολείο? Δεν θέλω να αεροποιώ καταστάσεις. Αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχουν πολιτικές που για πολλά χρόνια λειτουργούσαν με αδυναμίες. Νιώθω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτό θα μπορούσα να πω, κύριε Μητρόπουλε. Νιώθω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, ότι διορθώνουμε αρκετές από τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και ότι με την πλήρη εφαρμογή των πολιτικών που έχουμε σχεδιάσει, αυτό γίνεται φέτος, θα έλεγα, για πρώτη φορά και σε μεγάλη έκταση, μπορούμε να ευθύσουμε σε πολύ καλύτερες μέρες το χώρο της παιδείας μέσα στα επόμενα χρόνια. Ξέρετε, ο φόβος και ο τρόμος των γονιών είναι, μην τυχόν έχουμε πράγματα, φαινόμενα όπως είχαμε πέρυσι, κάποιες στάσεις εργασίας, απεργίες. Έχετε επαφή με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικές, ούτως ώστε τα προβλήματα που μπορεί να στο τραπέζι σιγά σιγά να λύνονται, ούτως ώστε να διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του σχολείου? Βεβαίως και υπάρχει επαφή με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Συζητάμε όλα τα θέματα. Βέβαια υπάρχουν και ζητήματα τα οποία το Υπουργείο των Πραγμάτων, αν θέλει να κινείται μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας και το καθορισμένο πλαίσιο στο οποίο μπορεί τέλος πάντων να κινηθεί, δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Άρα σε μεγάλο βαθμό η απάντηση στο ερώτημά σας θα πρέπει να δοθεί από τις ίδιες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Ναι. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι ήταν δυνατό να κάνουμε για να ξεκινήσει η χρονιά και να κυλήσει η χρονιά πολύ ομαλά. Προσωπικά νιώθω ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση ότι αυτή η χρονιά ξεκινάει καλύτερα από ποτέ και
εάν όλοι έρθουν και συνεργαστούν, πιστεύω ότι θα έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα στη συνέχεια. Ξέρετε όμως, είναι και μια ιδιαίτερη χρονιά. Μπαίνουμε σε προεκλογικούς ρυθμούς και η παράκληση που θέλω να κάνω και μέσα από την εκπομπή σας και προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και προς όλους είναι να αφήσουμε την παιδεία. Να την αφήσουμε μακριά από οποιοσδήποτε σκοπιμότητες. Να συνεργαστούμε όλοι μας, να ακούσουμε τις ιδέες, τις απόψεις του καθενός για να δούμε πώς τη βελτιώνουμε και να αφήσουμε την αναστάτωση, διότι δεν ταιριάζει σε ένα χώρο όπως είναι ο χώρος των σχολείων μας, όπως είναι ο χώρος της παιδείας. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη έτσι κουβέντα μας για τη χρονιά τη φετινή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και από κοντά, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.